Από τη μια η αργία της Κυριακής, από την άλλη οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι και τους 28 βαθμούς, οδήγησαν τους κριτικούς στις κοντινές παραλίες σε όλες τις βόρειες περιοχές του νησιού, όπου αναζήτησαν στιγμές ξενιασιάς. Οι πιο τολμηροί δεν δίστασαν να δοκιμάσουν μια χειμερινή βουτιά. Ωστόσο, οι περισσότεροι αρκέστηκαν σε χαλαρούς περιπάτους, άθληση και περπάτημα δίπλα στη θάλασσα. Οι Ηρακλιώτες προτίμησαν βόλτες στην παραλιακή και στον Καρτερό, ενώ στα Χανιά την τιμητική τους είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, η Νέα Χώρα και το παλιό λιμάνι. Κάνουμε σχεδόν καθημερινά τη βολτούλα, γιατί λέω είμαστε ευλογημένοι να μένουμε σε τέτοιο τόπο και να μην απολαμβάνουμε μέσα στα πόδια μας, τα έχουμε όλα. Είναι μια ευκαιρία, ναι. Καλός ο καιρός. Και είπαμε να βγούμε μια βολτούλα. Πώς σας φαίνεται που στην καρδιά του χειμώνα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες? Εντάξει, είναι λίγο. Δεν είναι τόσο πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο αυτό, αλλά εντάξει. Καλό είναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή για κακό, βέβαια, αλλά. Οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη Δυτική Κρήτη. Στο Κολυμπάριο, ο Υδράργυρος έφτασε στους 28,3 βαθμούς, στον Αλικιανό σκαρφάλωσε στους 27,6, στους 27,3 στα Φαλάσσαρνα, 27,1 στο Σταλό, 26,3 στα Νεροκούρου, στο κέντρο της πόλης των Χανίων η θερμοκρασία έφτασε στους 26,2, στο Ρέθυμνο 26,8 και στην Κνωσό στους 26,2 βαθμούς Κελσίου. Κάθε χρόνο το ίδιο. Κάθε χρόνο καλοκαίρι έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γενάρη μήνα όμως με 28 βαθμούς. Είναι πολύ ωραία. Η καλοκαιρία και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα μας εγκαταλείψουν ακόμη, καθώς και αύριο αναμένεται να διατηρηθεί το ίδιο σκηνικό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στη Νεάπολη Λασιθίου ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, τους 29 στον Άγιο Νικόλαο και τους 28 στα Χανιά, ενώ σε πιο χαμηλά επίπεδα θα πέσει στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Πώς σας φαίνεται έτσι που έχουμε Ιανουάριο μήνα και εξακολουθεί ο καιρός να είναι τόσο ζεστός? Λίγο περίεργο, αλλά οκ, κανονικά. Από την Τρίτη, οι θερμοκρασίες αναμένεται να επανέλθουν σε πιο συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, προετοιμάζοντάς μας για την ψυχρή εισβολή που θα επηρεάσει την Κρήτη από την Τετάρτη, προκαλώντας βουτιά του Υδραργύρου και σκηνικό απόλυτα χειμερινό.